Καλησπέρα καταρχήν. Χαιρόμαστε και είναι τιμή για μας που είμαστε σήμερα εδώ σε αυτή τη σύσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λίγο γρήγορα θα τα πούμε γιατί έχουμε καθυστερήσει και όλες έχουμε αργήσει. Είναι τόσα πολλά που μέρες να βρισκόμασταν εδώ πέρα τα συζητάγαμε. Λοιπόν, μέχρι το 1983 δεν υπήρχε θεραπεία στην Ελλάδα και ο χρήστης, ο εξαρτημένος, θεωρούταν καμένο χαρτί. Από το 1983, που δημιουργήθηκε η θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη και με νόμο του 1987 το ΚΕΘΑ έγινε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που είχαμε εξαιρεθεί από το ΑΣΕΠ, υπήρχε στη φιλοσοφία το στεγνό εθελοντικό δωρεάν όσον αφορά τις υπηρεσίες και μπορούσαμε να αναπτύξουμε δομές και προγράμματα σε όλη την Ελλάδα εφόσον οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι νομαρχίες ζητούσαν και είχαν τέτοιο αίτημα. Αυτό προχώρησε. Εμείς θεωρούσαμε τότε το 87 ότι η εξάρτηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, η ίδια κοινωνία το δημιουργεί, άρα η ίδια κοινωνία πρέπει να δώσει λύση και γι' αυτό ο μεγαλύτερος στόχος μας ήταν η δραστηριοποίηση των κοινωνικών, επιστημονικών, τοπικών φορέων, των οικογενειών και γι' αυτό δημιουργήθηκαν τότε οι 14 σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα και όλοι μαζί προσπαθούσαμε για την απεξάρτηση θεωρώντας το πρόβλημα κοινωνικό, ψυχοκοινωνικό, βιοψυχοκοινωνικό στην πορεία των 30 χρόνων, αλλά όχι ιατρικό, που χρειάζεται κάποιος το υποκατάστατο. Όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε και ήμασταν σύμβουλοι του ΙΕ, η Ελλάδα δηλαδή εκπροσωπούταν από στελέχη του ΚΕΘΕΑ όσον αφορά για τα ναρκωτικά. Είχαμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων και ήμασταν αντιπρόεδροι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Βέβαια, έτσι προχωρήσαμε και στην πορεία από το 1993 που είμαι στο ΚΕΘΕΑ και είχαμε φτιάξει ένα πρόγραμμα στη Σαλαμίνα, στον Πειραιά, το θεραπευτικό πρόγραμμα Νόστος, από τότε όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να βάλουν στο χεράκι που λέμε το ΚΕΘΕΑ και να το ελέγξουν, αλλά δεν τα καταφέρνανε. Και δεν τα καταφέρνανε γιατί υπήρχε ένα κίνημα, γιατί το ΚΕΘΕΑ, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και εδώ στην Ελλάδα ιδιαίτερα, είχε βαθιές ρίζες με τις τοπικές κοινωνίες και το 2000 επί Κρεμαστινού, επί Πρωθυπουργία Σιμίτη και το 2010-2011 με τον Υπουργό Υγείας του Λοβέρδο. Και όλα αυτά φτάσαμε σε ένα σημείο όπου το 2019 με νόμο καταστρατηγήθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, γιατί εμείς το προσωπικό, τα μέλη και οι γονείς ψήφιζαν το Διοικητικό Συμβούλιο που χάραζε πολιτικές και έβαλαν δικό τους ανθρώπους με την έννοια και με τη δικαιολογία της χρηστής διοίκησης που ίσα ίσα εδώ και 40 χρόνια το ΚΕΘΕΑ δεν έχει ακουμπήσει ούτε ένα λεπτό εμπασχολητός, ούτε ένα ευρώ από τα οικονομικά, αλλά κάπου έπρεπε να εφεύρουν κι αυτοί αυτό το πράγμα για να παρεύουν. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα όμως. Ότι, και θα κλείσω σιγά σιγά, ότι το 2024, από, μάλλον από το 23 το Σεπτέμβριο, εδώ και ένα χρόνο, μας είχαν στην αβεβαιότητα, στην ανασφάλεια, γιατί είχε διαρρεύσει ένα νόμο από το Υπουργείο Υγείας ότι καταργείται το ΚΕΘΕΑ και όλοι οι φορείς απεξάρτησης και γίνεται ένας υπερσυγκεντρωτικός γραφειοκρατικός οργανισμός που θα έχει την έδρα στην Αθήνα. Άρα οι περιφέρειες και η επαφή με τις κοινωνίες αυτό στην πορεία θα πάψει από ό,τι σκεφτόμαστε και φοβόμαστε και αγωνιούμε. Ένας νόμος ο οποίος χωρίς κλινικά, διοικητικά, οικονομικά δεδομένα φτιάχνεται ένας γραφειοκρατικός νόμος με την έννοια ότι θα πρέπει, ας πούμε, να μην υπάρχει να μην υπάρχουν προγράμματα ή διασκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα, αλλά αν θυμάστε, εδώ στα Γιάννα ήρθαμε το 2007. Οι οικογένειες φεύγαν από εδώ και πήγαιναν στη Λάρισα ή Θεσσαλονίκη ή Αθήνα με οικονομικά δυσβάστη για τις οικογένειες, χρήματα και δεν υπήρχε απεξάρτηση. Από το 2007 έχουμε όμως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εδώ πέρα. Άρα το επιχείρημα ότι είσαστε πάρα πολύ και είσαστε διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα δεν ευσταθεί. Ότι δεν υπάρχουν συνέργειες και συνεργασίες, ξανά δεν ευσταθεί, γιατί και στην Αθήνα στο 18 Άνω και στο Δήμο Αθηναίων και εδώ στα Γιάννα συνεργαζόμαστε στο Detox για τη σωματική αποτοξίνωση. Εμείς φοβόμαστε πάρα πολύ όλο αυτό το καιρό, εδώ και ένα χρόνο, γιατί ψηφίστηκε τον Ιούλιο, μέσα στο καλοκαίρι,
παρόλες τις κινητοποιήσεις που κάναμε και με τους συλλόγους γονέων και με το προσωπικό αλλά και με τα μέλη και οι τοπικές κοινωνίες ήταν μαζί μας και το εργατικό κέντρο Ιωαννίνων και ο βουλευτής του ΚΚΕ ήταν μαζί μας και εδώ θέλω να τονίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που είναι μαζί με το ΚΕΘΕΑ το 1983. Έτσι, είναι το μόνο κόμμα που έχει στηρίξει, γιατί ο αγώνας δεν είναι η πρώτη φορά. Υπήρχε ένα σχέδιο, ένα παιχνίδι στημένο, να πω, που οδηγηθήκαμε εδώ πέρα. Γιατί, γιατί από το 2013 μπήκανε στο προσωπικό και άνθρωποι εργαζόμενοι του ΕΣΠΑ με μπλοκάκι, με μερική απασχόληση. Προχώρησε όλο αυτό το πράγμα. Σήμερα στην Κοζάνη, στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά που εποπτεύουμε τα προγράμματα και της Άρτας είναι με συμβάσεις του ΑΕΔ, επικουρικούς. Η απεξάρτηση θέλει μόνιμη σχέση, μόνιμη εργασία, γιατί δεσμεύεται στο καθαρό. Άρα και ο ένας εξαρτημένος χρειάζεται να δεσμευτεί στο καθαρό και να μην υποτροπιάσει. Αλλά πρέπει να βλέπει απέναντί του ένα προσωπικό εργαζόμενο που είναι σταθερά στη δουλειά και όχι μέσα στην αβεβαιότητα. Και επειδή δεν είναι τόσο πολλά που έχω να πω, εν πάση περιπτώσει, καλή δύναμη στον αγώνα, στην προσπάθεια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες σε όλο αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ.